Υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα δουν καθόλου χρήματα στην τσέπη. Αυτό το λέμε και το φωνάζουμε. Είναι κάτι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που δεν θα δουν. Περίπου 800.000. Την πενικρή αυτή αύξηση, συνάδελφοι, το 6%. Ξέρετε τι σημαίνει όταν 1.108.000 συνάδελφοι συνταξιούχοι αμείβονται, αγαπητοί Ευλαμπία, με 700 ευρώ μεικτά το μήνα. Άρα αυτοί δεν θα δουν αύξηση. Θα πάρει, τι θα πάρει. 6-7-42. Με 11% πληθωρισμό που ακούσαμε χθες. Έτσι, έτσι λοιπόν, γι' αυτό οι συνταξιούχοι βγάζουμε κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας σήμερα το απόγευμα, 6 ώρα, στα εγγένεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μαζί με τους εργαζόμενους, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν αντέχουμε άλλο την ακρίβεια και την εσκροκέρδεια. Πρόεδρε, εσείς τι ζητάτε όμως για να καταλάβουμε. Ζητάμε, αγαπητέ μου Γιώργο, ναι. Τι ζητάμε. Ναι, όχι, αλλά να είναι στο πλαίσιο του να γίνεται, να υλοποιείται. Ναι. Να δοθεί τώρα η αύξηση. Μπορείς να μου πεις, όταν θα μου τη δώσει το 23, ναι, πώς θα τη βγάλω το χειμώνα. Και άμα σας δώσει επιταγή μπορείτε τώρα στο ενδιάμεσο. Επιταγή τι να μου δώσει. 300 ευρώ να πάτε να πάρετε τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Ακούστε με λίγο. Εμένα η σύνταξή μου, όπως είπα και πριν, 1.108.000 αμείβονται μέχρι 650 ευρώ καθαρά. Καθαρά. Με αυτά, αγαπητέ Γιώργο, τι θα πληρώσει. Έχετε δίκιο στο ότι θα πληρώσουμε όλοι μας. Το φως, την εφορία του, τι θα του μείνει να περισσέψει. Άρα είναι ψίχουλα, λέτε. Άρα εμείς λέμε, αγαπητή Ευλαμπία, τι έπρεπε να δώσει. Να τη δώσει την αύξηση τώρα. Να δώσει τη θεσμοθετημένη 13η σύνταξη. Το 2019 η 13η σύνταξη ήταν, αγαπητή μου Ευλαμπία, θεσμοθετημένη και την έκοψε. Να μην την παίρνουμε αυτά τα 500-600 ευρώ. Ήταν μόνιμη αυτή η σύνταξη, έκτακτη, ήταν το 2019. Όχι, είχε θεσμοθετηθεί το 2019, ναι, από τον Τσίπρα που την είχε κόψει και την επανέφερε το 2019. Έκτακτη την είχε δώσει. Όχι, ήταν να καταβάλλεται κάθε Χριστούγεννα. Ήταν ο νόμος και έλεγε ότι θα καταβάλλεται. Και ήρθε ο Μητσοτάκης που κατήργησε αυτό. Και ήρθε και την κατήργησε και δίνει αυτή τη 13η σύνταξη που είπε ο συνάδελφός σας προηγουμένως, ναι, ότι είναι άσωστο μανίκι του, ναι, κυρίου Μητσοτάκη, ότι θα ένας από τους άσους. Τι λέει, ναι, ότι μπορεί να τη δώσει, αλλά θα τη δώσει στους χαμηλούς συνταξιούχους. Δεν την πάρετε, όσοι είναι ως 800 ευρώ, ως 1000. Εγώ είμαι πλούσιος, σου παίρνω ένα χιλιάρικο λοιπόν. Τότε είσαι προνομιούχος. Είμαι υψηλό συνταξιούχος. Κανένας δεν το λέει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και με 1500 ευρώ μισθό μια οικογένεια δεν μπορεί να τα καταφέρει τώρα και συνταξιούχοι. Αγαπητοί μου, Ευλαμπία, ξέρετε ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και 9 στους 10 πάνε και πληρώνουν έναντι. Κύριε Κάντα, δύο πράγματα. Να βάλουμε τον κύριο Καλάκο στην παρέα μας για να δώσει απαντήσεις. Επειδή το ξέρει εκ των έσω, το ξέρει τον κύριο Καλάκο. Να δούμε λίγο. Για αυτό το λέω. Για αυτό το λέω. Για να δούμε εκ των έσω τι γίνεται. Καλημέρα, κύριε Καλάκο. Μας καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Πρώην Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Ένας άνθρωπος, Γενικός Διευθυντής όλων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ έχει γίνει τώρα, που ξέρει το σύστημα εκ των έσω. Αλλά προτού μας απαντήσετε. Έχει ο Βαγγέλης Ζουράκης μία κάρτα σε σχέση με αυτά που λέει εδώ ο κύριος Κάντας. Να πού πάνε τα λεφτά. Πού πάνε τα λεφτά. Δεν έχει... ναι, πού πάνε λοιπόν, τα λεφτά. Να πούμε όμως μια αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί οι όποιες αυξήσεις ουσιαστικά εξανεμίζονται από το άλμα τιμών που βιώνει όλη η κοινωνία. Έτσι, για παράδειγμα, εδώ πάμε πάλι στη σύνταξη που λέγαμε των 700 ευρώ. Θα βάλει στην τσέπη ο συνταξιούχος 15,5 ευρώ αύξηση. Αυτή έχει χαθεί και έχει μπει και μέσα μόνο από το άλμα τιμών τον τελευταίο χρόνο σε κρέας και λαχανικά, τίποτα άλλο. Ούτε για να πληρώσει το ρεύμα, ούτε για τη μετακίνησή του, ούτε για άλλα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Μόνο για κρέας και λαχανικά πληρώνει επιπλέον 21 ευρώ το μήνα. Δηλαδή μπαίνει μέσα 5,5 ευρώ. Πάει η αύξηση. Χάθηκε ήδη και έχει να πληρώνει και πώς ακόμη. Ο κάθε συνταξιούχος και κάθε οικογένεια, βέβαια, έτσι. Το αμπελοφάσουλα συλλαϊκή στα καμίνια εχθές είχανε 4 ευρώ το κιλό, το αμπελοφάσουλο. Δεν πήρατε μια τσάντα και από τη Λευκή. Τι να πάρω, 4 ευρώ τώρα να... Και άκουσα, πήγα, έκανα και αυτό να πάρω στον εγγονό μου που του αρέσει το αρνί. Και έβγαλα να πληρώσω κι εγώ το αρνί, ένα 800, λέω ένα δεκάρικο. Μου λέει 18 ευρώ. Είχε 11 ευρώ το κιλό το αρνί. 11 ευρώ το κιλό το αρνί. Και να πούμε, αγαπητοί μου, Ευλαμπία, ότι τα κρύβουν τα μεγάλα κανάλια, τα υπόλοιπα, ότι υπάρχουν σε αναμονή. Ακούστε με. 125.000 εκκρεμίσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης που αφορούν την επικουρική ασφάλιση. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένα. Αφού λέει η κυβέρνηση ότι τρέχουν, είναι τροπή, λέει. Είναι τροπή αυτό που συμβαίνει. Ότι τρέχει η έκδοση των συντάξεων. Δεν ισχύει αυτό. Ποια τρέχει τώρα. Να πούμε. Να πείτε το. Για τις επικουρικές, λέει ο κύριος Κάντας. Εγώ λέω για τις επικουρικές. Πάμε στις κύριες. Να πάμε στο χάος που επικρατεί, αγαπητέ Γιώργο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.